Σαν βόμβα έσκασε είδηση ότι την ώρα που υποβάλλονταν 3 στον αριθμό προσφορές από υποψήφιους αναδόχους για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά Χερσόνησος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσιζε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ενάντια στην επιμέρους μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις παρακάμψεις, ζητώντας τμηματική υπογειοποίηση του αυτοκινητοδρόμου σε επιλεγμένα αστικά τμήματα που σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελέσει αντίβαρο στην αντιαναπτυξιακή εικόνα διχοτόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου από το βόρειο δικό άξονα. Δεν είναι ανεκτό να διχοτομείται η πόλη, όπως είχε επισημάνει και προηγουμένως με άλλη ομόφωνη αποφασή του, η οποία δυστυχώς δεν ελήφθη υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι, ο μοναδικός δρόμος που απομένει πια για μας, για το Δήμο Ηρακλείου, είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη και η διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός μας μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρχικά την πρόταση προσφυγής είχε κάνει ο επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία για το Ηράκλειο Ευρυπίδης Κουγιαδάκης, που εξ αρχής μίλησε για διχοτόμηση και επιβάρυνση του Ηρακλείου από ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο με διόδια, υποστηρίζοντας πως η προσφυγή αφορά την παράκαμψη του Ηρακλείου και μόνο, άρα δεν μπλοκάρει το γενικό έργο του ΒΟΑΚ που θα μπορεί να δημοπρατηθεί και που πάντως ως σύνολο και ως προοπτική και αναγκαιότητα για το νησί δεν βρίσκει κανέναν αντίθετο. Είναι το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, ο ΒΟΑΚ, και δεν πρέπει να συκοφαντηθεί από τα λάθη του. Προστατεύουμε και αυτούς που επέλεξαν μια λάθος λύση, αλλά κυρίως προστατεύουμε την πόλη με την απόφασή μας να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την Ένωση του Ηρακλείου. Είμαστε υπέρ του έργου, αλλά δεν μπορεί όμως το Ηράκλειο να διχοτομείται με τη χάραξη που υφίσταται σήμερα, και αυτό είναι και η προσφυγή αυτή που κάνουμε, είναι η υποχρέωσή μας για τους επόμενους. Εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΤΕΕΤΑΚ, μιλάει ανοιχτά για αναγκαιότητα υπογειοποίησης τμήματων στις παρακάμψεις, συνυπολογίζοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο του Ηρακλείου. Με οποιονδήποτε κυβέρνηση είναι την επόμενη μέρα, με οποιοδήποτε πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε υπουργό υποδομών, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να αναδείξουμε το πρόβλημα, πραγματικά να δείξουμε ότι διχοτομεί το Ηράκλειο, ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου, η διχοτόμηση αυτή του Ηρακλείου, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, παρά τις όποιες βελτιώσεις των κόμβων γίνουν. Αν όλα αυτά συμβούν και μετά την αμέσως μετά τη λειτουργία του ΒΟΑΚ του μέλλοντος, θα φρακάρει η πόλη του Ηρακλείου. Αν αυτό το Ηράκλειο ονειρευόμαστε, είναι κακό όνειρο, είναι εφιάλτης. Επομένως, πρέπει να ληφθεί και θεσμικά υπόψη ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου προβλέπει τον ΒΟΑΚ ως δρόμο μερικής αστικής χρήσης. Σε απόλυτο τόνο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, υποστηρίζοντας πως η Κρήτη συνολικά εδώ και δεκαετίες είναι πίσω σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τόνισε ότι αν το σημείο της όποιας διαφωνίας από την πλευρά του Υπουργείου είναι ότι με την πρόταση που κάνουν ανεβαίνει το κόστος, αναμφισβήτητα είναι κόστος που πρέπει να το αναλάβουν, αποζημιώνοντας το Ηράκλειο και την Κρήτη για τις δεκαετίες αναμονής για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας η οποία έχει αποστηριχθεί μεγάλων και σημαντικών έργων. Και αν πρέπει το δημόσιο να πληρώσει χρήματα για να κάνει αυτό που επιβάλλεται, να το πράξει. Και ας πληρώσει χρήματα γι' αυτό.